Κάποιε φορέ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονό, μια σημαντική ταινία για την οποία αξίζει να κάνουμε εξαίρεση. Και να μιλήσουμε για ένα θέμα τεχνών στο κανάλι, το οποίο έχει πολιτική φύση, αλλά ειδικά αυτή η ταινία έχει πάρα πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά και πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά μαθήματα. Για να δούμε. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα είναι 3 Μαρτίου, Κυριακή. Και πριν από λίγε μέρε, είδα την ταινία Dune το δεύτερο κομμάτι της ταινία, μάλλον δεύτερη ταινία, πρόκειται για το ε, βιβλίο Dune, το πρώτο βιβλίο μια σειράς βιβλίων του Frank Herbert. Αυτό είναι το βιβλίο, το Dune. Η ταινία χωρίστηκε σε δύο μέρη, το δεύτερο μέρος προβλήθηκε στις οθόνε μας πριν από λίγες μέρες. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω όπως πάντα τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το κανάλι. Οι άνθρωποι που είναι Δίπλα μου, οι πάτρονε και οι του καναλιού που βοηθάνε ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή και μου δίνουν τη δυνατότητα να μιλάω για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας αφορούν, αλλά μου δίνουν και τη δυνατότητα να μιλάω για κάτι διαφορετικό, όπως το σημερινό. Να είναι ένα δωράκι αυτό από μένα προς εσά, μια διαφορετική προσέγγιση, όχι μια κριτική ταινία, αλλά ένα πολιτικό, μια προσπάθεια εξαγωγής πολιτικών συμπερασμάτων και μαθημάτων από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ταινία από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με πάρα πολύ σημαντικά νοήματα και μηνύματα. Ευχαριστώ λοιπόν του πάτρε και του υποστηρικτέ. Αν θέλετε να μάθετε πώ μπορείτε να γίνετε κι εσεί ένα εξ αυτών, δείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο και ακολουθήστε το σύνδεσμο στο Patreon. Πάμε τώρα να δούμε την ταινία, ή μάλλον ορθότερα τα μαθήματα αυτή τη ταινία. Καταρχά, όπω καταλαβαίνετε, είμαι μεγάλο ε, ε, λάτρη τη σειρά. Έχω διαβάσει τα βιβλία. Ε, Περιμένω πώ και πώ αυτή την ταινία. Περιμένουμε τώρα πώ και πώ και την επόμενη ταινία, η οποία ταινία είναι το Ντιούν Μεσάια ή αλλιώ ο Μεσσίας Ντιούν, ο Πολατρίδη με το ελληνικό όνομα. Από τον Νίκο των Ατριδών, μάλιστα δεν είναι τυχαίο το όνομα, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε. Ουσιαστικά μιλάμε για το μακρινό μέλλον. Η ιστορία της, αυτού του έπου του Φρανκ Χέρμπερτ, ο οποίο ήταν ένα δημοσιογράφο, αλλά πολυπράγμων και ένα σύγχρονο Οδυσσέα σχεδόν πανεπιστήμονας ήξερε, γνώριζε από πολιτική, από φιλοσοφία, από θεολογία, θρησκείες, από περιβαλλοντικά θέματα, έθετε ζητήματα κλωνοποίηση, ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στη δεκαετία του 70, πολύ πιο μπροστά από οποιονδήποτε σύγχρονό του προφανώς, μάλλον θα έλεγα πολύ πιο μπροστά από οποιοδήποτε σύγχρονο δικό μας, ιδίω αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα σήμερα της ηθικής, της γενετικής ηθικής ή του περιβάλλοντος και της κρίσης, της, περιβαλλοντική κρίση. Νομίζω ότι ο Χέρμπερτ ήταν ένα μεγάλο μυαλό της εποχής του, γι' αυτό και συνέταξε, συνέγραψε ένα βιβλίο το οποίο, μάλλον έξι βιβλία, τα οποία α, είναι πραγματικά ανεπανάληπτα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα πολιτικά μαθήματα, καταρχά, προφανώ, όπω καταλαβαίνετε, την ταινία σα θέλω ανεπιφύλακτα. Δεν συγκρατιέμαι, τα χαμογελά μου το ομολογούν. Θα σπεύσω να την ξαναδώ άμεσα. Ήθελα λίγο πριν πάμε στα συμπεράσματα να μιλήσουμε λίγο για το, για το πλαίσιο τη ταινία. Καθώ πράγματι μιλάμε για το μακρινό μέλλον. Χιλιετίε στο μέλλον είναι γραμμένο το, τα βιβλία του Frank Herbert, Ωστόσο, δεν είναι, είναι ταινίε επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι αυτό που κάποιο μπορεί να μην του αρέσει. Οι ταινίε δηλαδή sci-fi επιστημονική φαντασία, με ρομπότ, λέιζερ και διάφορα άλλα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα υπάρχουν αρκετά πρωτόγωνα στοιχεία στον πολιτισμό των ανθρώπινων του μέλλοντος, διότι, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, σύμφωνα με την ιστορία του Χέρμπερτ στα, στα βιβλία του, βιβλία του στο Dune, στον κόσμο του στο Dune, η ανθρωπότητα πέρασε από, ένα, από μια περίοδο άκρατης, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence, AI όπως το λέμε σήμερα, το οποίο είμαστε ακριβώς αυτό το σαυροδρόμι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα. Βλέπουμε πω η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει μπει για τα καλά στι ζωέ μα. Ζωγραφίζει το ρομπότ για εμά. Γράφει κείμενα το ρομπότ για εμά. Μα προτείνει τι ταινίε να δούμε το ρομπότ για εμά. Μα δείχνει το δρόμο το ρομπότ με το GPS. Και έχουμε ανθρώπου οι οποίοι ε, δίνουν τη δυνατότητα σε ρομπότ να ηγηθούν των εταιριών του. Έχουμε του πρώτου ε, διευθυντέ συμβουλίων σε εταιρείε, CEO να είναι ρομπότ να είναι. AI, τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε λοιπόν ακριβώ σε αυτό το σημείο 0, που η τεχνητή νοημοσύνη έχετε στη ζωή μα πιο πολύ από ποτέ. Και όπω καταλαβαίνετε, όλα όσα έχουμε βιώσει ή όλα όσα γνωρίζουμε για ρομπότ, για τεχνητή νοημοσύνη, για κλωνοποίηση, θυμάστε την τόλη. Και για λόγου ηθική υποτίθεται πνίγει αυτό το μονοπάτι. Προφανώ και όπω μπορεί να φανταστείτε, τα, και οι υπηρεσίε των κρατών, αλλά και τα τα ίδια τα κράτη, το βαθύ κράτο των ε, ισχυρών ε, χωρών, προφανώ έχει προχωρήσει πολύ περαιτέρω, πολύ παραπέρα και στου δύο αυτού τομεί που ανέφερα. Εντάξει, μπορεί να φανταστείτε λοιπόν ότι άλλα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε εμεί και άλλο είναι για παράδειγμα το ρομπότ τεχνητή νοημοσύνη το οποίο έχουν στην κατοχή του οι ΗΠΑ, το κράτο εννοώ. Και άλλο αυτό το οποίο μπορούμε εμεί δωρεάν να χρησιμοποιήσουμε και να παίξουμε μαζί του. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ συχνά τα μηνύματα. Εδώ λοιπόν στον κόσμο του Dune ο Φρανκ Χέρμπερτ εξιστορεί την ιστορία του, της ανθρωπότητας λέγοντας ότι τα ρομπότ ξεσηκώθηκαν και ξέφυγαν από τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Είναι ένα διστοπικό σενάριο, ένα θα έλεγα φόβος ε, του το, το ανθρώπινου ε, είδους είδου απέναντι σε αυτή την εξέλιξη της πιθανής ενίσχυσης της τεχνητής νοημοσύνης, της απόκτησης ελευθεριών από τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία του Dune, τα ρομπότ εξεγέρθηκαν, πολέμησαν με του ανθρώπου και οι άνθρωποι, ε, μια οικογένεια, η οικογένεια Butler, διεξήγαγε μια ολόκληρη τζιχάτ. Τζιχάτ σημαίνει θρησκευτικό πόλεμο. Ένα ολόκληρο θρησκευτικό πόλεμο. Γιατί μπόλιασαν στο, στην μάχη του, στον αγώνα του, η ανθρωπότητα κατά το ρομπότ πολιτικέ και θρησκευτικέ φιλοσοφίε και ιδεολογίε για να μπορέσουν να ε, νικήσουν ουσιαστικά το κακό. Αυτό ήταν τα ρομπότ, από να μετά. Διότι οι, θεοί, οι άνθρωποι παίξαν τον ρόλο του Θεού δημιουργώντα ζωή. Άρα έπρεπε θρησκευτικοί παράγοντε να ισχυροποιήσουν τα μηνύματα τη ανθρωπότητα και να πούνε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε του Θεού. Γιατί υπάρχουν πολύ καταστροφικά α, αποτελέσματα από αυτήν τη διαδικασία και είναι ο πόλεμο μα με τα ρομπότ αυτό. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα ξεκίνησε να πολεμάει στην λεγόμενη μπάτλεριανή τζιχάντ και νίκησε. Νίκησε τα ρομπότ και οι άνθρωποι. Πει κατάφεραν να οργανώσουν τις κοινωνίες των ανθρώπων μετά από αυτή τη νίκη, προσπάθησαν ουσιαστικά να θέσουν νόμους, αυστηρούς νόμους, για το πώς δεν θα ξαναφτάσουν σε αυτήν την ηθική παραχμή της ανθρωπότητας με το να επαφίονται στα ρομπότ, με το να δίνουν τα πάντα στα ρομπότ, να μην μοχθούν για τη ζωή τους και ουσιαστικά δώσανε τη δύναμη σε κάτι το οποίο τους γύρισε μπούμεραγκ. Έτσι λοιπόν θέσανε ένα νόμο ότι απαγορεύεται για την ανθρωπότητα να ξαναφτιάξει κάτι κάποιον υπολογιστή, ο οποίο θα είναι καθομείωση του ανθρώπινου μυαλού. Άρα, μπορείτε να το δείτε και στι ταινίε όσοι τι έχετε δει, θα τι δείτε, δεν υπάρχουν υπολογιστέ στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά αναλογικά συστήματα στο μέλλον, γι' αυτό και πολεμάνε μέχρι και με σπαθιά. Ε, για άλλου λόγου, βέβαια, αλλά εν πάση και εδώ μπορεί να δείτε κάποια πρωτόγωνα στοιχεία τα οποία επιστρέφουν στο μέλλον. Έχουν τι ανέσει σε έναν βαθμό, αλλά βλέπουμε πώ ουσιαστικά. Ε, και το συζητάμε και είναι και επίκαιρο με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ίσως να επαπειλείται από κινήσεις και δηλώσεις των διαφόρων πόλων του πλανήτη μας ότι πράγματι οδηγούμαστε σε μια καταστροφή και ότι είτε από Παγκόσμιο Πόλεμο είτε από τέτοιου είδου εξελίξει τεχνολογία μπορεί να γυρίσουμε σε πρωτόγονες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τον πλανήτη Τιούν ο οποίος εδώ όπως και στην πρώτη ταινία το μείζον αγαθό όλης της ανθρωπότητας είναι το μπαχαρικό με την ονομασία μελάνζ. Το μελάνζ, το μπαχαρικό αυτό το οποίο βγαίνει μόνο σε αυτό τον πλανήτη, το οποίο, ο οποίος πλανήτης είναι γεμάτος από άμο άμμο, ένα πλανήτης, έρημος πλανήτης, πλην δύο πόλεων μεγάλων, της Αρακίν και της, της, κα, της Καρχιδόνας, και αυτό είναι, έχει έτσι, ιστορικές παραβολές ο, ο Χέρμπερτ στην επιλογή του, των ονομάτων, αυτό λοιπόν το μελάνζ, το μπαχαρικό, είναι το, α, το μπαχαρικό το, οποίο, το προϊόν με το οποίο μπορεί να λειτουργεί όλο ο πλανήτη. Είναι σαν να λέμε το πετρέλαιο. Και είναι όντω το πετρέλαιο τη εποχή. Βλέπουμε τον παραλληλισμό που κάνει ο Χέρμπερτ εδώ και πώ, ένα πρώτο πολιτικό μάθημα ίσω, πώ διεξάγονται όχι απλά πόλεμοι. Πολιτική πόλεμοι. για το υπέρτατο αγαθό που είναι η ενέργεια. Το μελάνζ δίνει ενέργεια, δίνει δυνατότητα στα διαστημόπλαια ουσιαστικά να Ταξιδεύουν, άρα είναι το, το πετρέλαιο, είναι τα καύσιμα και σήμερα διεξάγεται ένα μεγάλο πόλεμο, για, για παράδειγμα, στο μέτωπο τη Ουκρανία, για τα ενεργειακά. Ξεκάθαρα, άρα, βλέπουμε πόσο σύγχρονα είναι τα μηνύματα αυτά του Φρανκ Χέρμπερτ. Και επίση υπάρχει και η θρησκευτική προσέγγιση, το ότι υπάρχει, διεξάγονται τη θρησκευτική πόλεμη, τζιχάντ, για τα αγαθά, τα ενεργειακά. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει προφανώ και σε ένα επίπεδο, το, 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 τη θρησκευτική παράμετρο. Τη διαμάχη των Παλαιστινίων, των Αράβων εν γέννη με του Ισραηλινού και με του δυτικού που στηρίζουν του Ισραηλινού στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν πόσο επίκαιρο είναι και πώ για χάρη αυτού του αγαθού. Εδώ υπάρχουν και ιστορίε του Λόρεν τη Αραβία, δηλαδή της, το αυτός, ο παραλληλισμό και αυτό, ο Πόλα Τρίδη που είναι μια προσωπικότητα μεσιανικού τύπου, εμφανίζεται στου ντόπιου του πλανήτη, του φρέμεν, όπω του αποκαλεί ο Χέρμπερτ, φρέμεν από το free men, ελεύθεροι άνθρωποι του ελεύθερου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν προφανώ προφανώς, προφανώς αραβική καταγωγή και κατά βάση μουσουλμανική θρησκεία, εμφανίζεται εκεί σαν μεσία να του βοηθήσει να πολεμήσουν κατά τη αυτοκρατορία των κακών. Ε, προφανώς, προφανώ στην ιστορία τη ανθρωπότητα, οι ολόκληρε της Αραβία προσπάθησαν να βοηθήσουν του Άραβε να ξηκωθούν κατά τη αυτοκρατορία των κακών Οθωμανών. Άρα, βλέπετε και εδώ τι ομοιότητε. Επίση, αξίζει να αναφερθώ στο όνομα Ατρίδη, διότι υπάρχει ένας αρχαίος πλανήτης στα βιβλία Dune, ο πλανήτης Τέρα ή αλλιώς η Γη, από όπου κατάγεται όλη η ανθρωπότητα πριν να αποκτήσει την ικανότητα να ταξιδεύει με διαστημόπλαια. Από εκεί έλκουν την καταγωγή τους οι πρωταγωνιστές, ο οίκος των ατριδών, είναι ουσιαστικά συνεχιστές του Αγαμένωνα, του Μενέλαου, τουλάχιστον αυτοί είναι, έτσι θεωρούν οι ίδιοι και αυτό υποστηρίζουν, σε έναν βαθμό ε, φαίνεται ότι ευσταθεί ότι έχουν κάποιες τέτοιες ε, σχέσεις και απολύξω ότι είναι ουσιαστικά συνέχιστες του οίκου των Ατριδών γι' αυτό και λέγονται ε, έχουν το όνομα αυτό άρα ε, ένα τελευταίο κομμάτι για να δούμε λίγο τα επικά χαρακτηριστικά αυτής του έπους πρόκειται για ένα έπος πραγματικά είπαμε για, τα, ε, για το πετρέλαιο μελάνς, είπαμε για τους Άραβες και το μεσιανικό ε, το σωτήρα θα το, το εξετάσουμε περισσότερο συνέχεια Είπα, είπαμε για τον Νίκο των Ατριδών και υπάρχουν και τα λεγόμενα αυτά τα τεράστια σκουλίκια τα οποία ε, κινούνται στην, στην άμμο και είναι ο και ο τρόμος όλων στον πλανήτη, τα οποία είναι το αντίστοιχο των, ε, των δράκων, τα οποία δανείστηκε ο Φρανκ Χέρμπερτ από την μυθολογία του Βορρά, των Βάικινγκ, την, την Asgardian μυθολογία, ε, για δράκους, ξέρετε, φτερωτά πλάσματα κτλ που δίνανε απίστευτη δύναμη, στοιχεία της φύσης, δυνάμεις της φύσης, κανείς δεν μπορούσε να νικήσει. Αυτό ακριβώ είναι τα τεράστια σκουπίδια τη Ερήμου, είναι το αντίστοιχο των ε, δράκων στην ε, βόρεια μυθολογία. Mm. Πάμε τώρα να αντλήσουμε κάποια μαθήματα από τι ταινίε αυτέ. Ιδίω από αυτήν την θα δείτε τώρα, στις, ε, που παίζετε τώρα στι αίθουσε ε, στη χώρα μα. Αν, αν και όσοι την δείτε, ελπίζω ότι να σα βάλω λίγο το μικρόβιο για να προβληματιστείτε. Πραγματικά ο άνθρωπο αυτό ήταν μια ιδιοφυα πολιτική, φιλοσοφική, δηλαδή πολιτική του σήμερα είναι πεδαρέλια μπροστά του στο επίπεδο πολιτική σκέψη και αυτό είναι πρόδειλο, και, όχι πρόδειλο, είναι ε, πα, πασιφανές στα βιβλία του. Να ξεκινήσω λοιπόν και να αναφερθώ στα θέματα των οίκων, με το μικρό κεφαλαίο. Οίκων, δηλαδή οικογένειε, μεγάλε οικογένειε αριστοκρατών ας το πούμε, οι οποίες κυβερνούν την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η μονάδα τη της ε, ανθρωπότητας, της οργάνωσης για, κατά τον κατά τον Χέρμπερτ στο μέλλον. Δεν βασιζόμαστε σε πλανήτες, δεν βασιζόμαστε σε έθνη κράτη. Έχει διαλυθεί, διαλυθεί, αυτή η μονάδα. Και πρέπει να μιλάμε σε μεγάλες οικογένειες. Μεγάλες οικογένειες οι οποίε μπορεί να ελέγχουν πλανήτες, μπορεί να ελέγχουν περιοχές ολόκληρες, χώρες. Μπορεί να ελέγχουν ολόκληρους τομείς παραγωγής. Δηλαδή μια οικογένεια, για παράδειγμα, ελέγχει την παραγωγή του μελάνζ, του μπαχαριού αυτού ή αλλιώ. Του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, όπω θέλετε πείτε το, μια οικογένεια το ελέγχει αυτό. Ολιγάρχε δηλαδή. Κάτι το οποίο να το δείτε Σημερινή Ρωσία, για παράδειγμα. Ένα ολιγάρχη ελέγχει τη Ρωσνιέφτ, ένα ολιγάρχη ελέγχει την Γκάσπρομ, ένα. και το καθεξής. Δηλαδή, ένα ολιγάρχη ελέγχει τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, τις, ε, του σιδηροδρόμου, ε, το ατσάλι. Έτσι λοιπόν λειτουργεί η ανθρωπότητα στο μέλλον και βλέπουμε πω τα μαθήματα εδώ, τα, τα, τι ε, ψευτοαριστοκρατικέ οικογένειε, που είναι όχι απλά ολιγαρχικέ προσωπικότητε επιχειρηματικέ, αλλά είναι και τζάκια, οικογενειοκρατία και νεποτισμό. Θα... Είναι... Και αυτό είναι πασιφανέ ταινίε. Υπάρχει η διαφθορά των τζακιών και τη οικογενειοκρατία. Η χώρα μα είναι από δυστυχώ. Νομίζω λίγε έχουν μείνει πλέον χώρε που μαστίζονται από αυτό το, από αυτό το μόλεμα τη οικογενειοκρατία. Δυστυχώ η Ελλάδα δεν είναι μία εξ αυτών. Άρα τα μαθήματα για εμά είναι ακόμα πιο σημαντικά και ηχηρά. Δηλαδή το να έχει διεφθαρμένου οίκου ο πατέρα δίνει δυνατότητα στο, στο, παιδί να αναλάβει και αν το, το παιδί είναι διεφθαρμένο ή δεν ξέρω εγώ τι, συψεμικό γαλαζοέματο να οδηγήσει τον Νίκο και όσοι είναι από κάτω σε καταστροφή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώ ε, πολεμούν νίκη και αυτό είναι σε έναν βαθμό. Βλέπουμε να πολεμούν και σήμερα η οίκη σε γάλα γαλαζοεματο ολιγαρχική οίκη και οικονομική οίκη. Πέρα από οικογένειε, κάποιε πολεμουν είναι και οικονομική να πολεμουν και σημερα η παράλληλα, αλλά βλέπουμε τα πάρα πολύ σημαντικά εδώ μαθήματα και τους πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τους ενδιαφέροντες παραλληλισμούς. Ένα ακόμα πάλι με τους οίκους, σχετικό με τους οίκους, στη σημειώσουμε μου εδώ είναι ο, ο οίκος των ατριδών, ο οποίος φαίνεται εξ αρχής από τα, το πρώτο βιβλίο του Φρανκ Herbert, το Dune, ότι είναι ένας οίκος πολύ διαφορετικός από όλους τους άλλους είναι ένα οίκο ο οποίο διακρίνεται από την εντυμότητα και την τιμιότητά του. Την καθαρότητα και την παλικαριά του. Μάλιστα, φαίνεται ότι όλα τα μέλη του, είτε είναι μέλη, φυσικά μέλη τη οικογένεια, είτε είναι οικογενειακά δηλαδή, είτε είναι μέλη τα οποία έχουν ουσιαστικά έρθει στην οικογένεια, στον οίκο και εργάζονται, προσφέρουν εργασία του εκεί, υιοθετούν αυτό το μοντέλο, αυτό το μοτίβο τη τιμιότητα και τη καθαρότητα. Και φαίνεται, ότι ένας μικρός σχετικά οίκος είναι αριστοκράτες η οικογένεια αυτή, αλλά δεν είναι ισχυρή οικογένεια. Ένας λοιπόν μικρός οίκος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί, δεν εξελίσσεται, δεν εξελίξεται οικονομικά, δεν εξελίσσεται πολιτικά, στρατιωτικά, εξελίσσεται βάσει της καθαρότητας και της, της ηθικής που διακρίνουν τα ηγετικά του στελέχη. Δηλαδή ο, ο Λίτο Ατρίδη, ο πατριάρχη του οίκου, ο οποίο ε, θα το δείτε στην πρώτη ταινία, άρχει με έναν τρόπο σαν μια, ε, όχι απλά μια πατρική φιγούρα, αλλά ένα ένας υπότιτλο, ένα ε, ένας ήρωα με κουράγιο, με αυτοθυσία για, τους, για τον λαό του, για του ανθρώπου του, με πίστη, με εντυμότητα, με τιμιότητα, στηρίζει του οίκου του ανθρώπου, του υποστηρίζει μέχρι το τέλο. Αυτό το μοντέλο λοιπόν. Το οποίο είναι, ξενίζει και δεν υπάρχει πουθενά, όπω μα λέει ο Χέρμπερ, πουθενά στον πλανήτη ή στο σύμπαν. Μπορεί να μην το βλέπετε και τώρα στο σύμπαν μα, στον πλανήτη μα. Αυτό το μοντέλο λοιπόν προκαλεί τη δημιουργία ενό λαού, ο οποίο είναι πάρα πολύ πιστό και πάρα πολύ δυνατό. Η ηθική ακμή του οίκου των ατριδών, το ότι πιστεύουν σε μεγάλα ιδεώδη και ιδανικά, που του τα μεταλαμπαδεύει η κεφαλή του οίκου, του καθιστά ικανού και στη μάχη και στα οικονομικά και στα πολιτικά ζητήματα και μάλιστα έχει τέτοια λάμψη αυτή η ηθική ακμή, αυτό το όραμα που διαπνέει και διακατέχει τον Νίκο που οδηγεί άλλους οίκους, ακόμα και ισχυρότερους των ατριδών να προσεγγίσουν τον Λίτο και να του πούνε θα σε στηρίξουμε και θα σε βοηθήσουμε. Αυτό το μοντέλο δηλαδή, το εμπνευσμένο πολιτικό μοντέλο, η εμπνευσμένη πολιτική διακυβέρνηση του Λίτο οδηγεί όχι μόνο σε την ενίσχυση του κόσμου του που τον πιστεύουν και τον στηρίζουν μέχρι τέλους, αλλά και σε πολιτικούς συμμάχους, οι οποίοι όλη αυτή η εξέλιξη προκαλεί ένα άγχος στον αυτοκράτορα, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος, ε, παρικμασμένος ευγενή, ο οποίο πραγματικά βλέποντας την, το πώς επηρεάζει τις καρδιές και το μυαλό, αλλά και τις καρδιές κυρίως των πολιτών, το μοντέλο του, της ηθικής, του ηθικού άστρου που είναι ο οίκος των ατριδών, αποφασίζει να τους βγάλει από, το, από την εξίσωση, να προχωρήσει με μια χειρουργική επίθεση και να δολοφονήσει ουσιαστικά, να εξαφανίσει τον οίκο των ατριδών. Αυτό είναι ο το σκοπό του. Αλλά φοβάται ακριβώ αυτό. Φοβάται ότι θα βρει απέναντί του πολίτε οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι το οποίο έχει αξία. Πολίτε οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι το οποίο πολεμάει για αυτού. Ο οίκο των ατριδών πολεμούσε για τον απλό άνθρωπο. Και θυσιάζονταν τα ανώτατα στελέχη του, οι αξιωματούχοι, για τον απλό πολίτη. Κάτι που είχε τεράστια δύναμη, ήταν μια πυρηνική δύναμη, μια πυρηνική βόμβα. Και ο Λίτο συνέχιζε να λέει συνεχώ, έλεγε στο γιο του τον Πολ ότι η δύναμή μα είναι οι άνθρωποι. Και ότι όταν, όταν κερδίζει καρδιέ των ανθρώπων, μπορεί πραγματικά να ε, κερδίσει όλο το σύμπαν. Όλε οι δυνάμει του σύμπαντο κλειδώνουν μέσα στην παλάμη σου, αν έχει μαζί σου τη δύναμη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι η δύναμη του σύμπαντο. Άρα βλέπουμε εδώ ε, και πώ ουσιαστικά, όχι μόνο αυτό, πώ θεωρήθηκε απειλή από τον, από τον αυτοκράτορα και πώς προσπαθούν ουσιαστικά ισχυροί να βγάλουν εκτός εξίσωσης και εκτός μάχης με χειρουργικές επεμβάσεις, με επιθέσεις είτε επιθέσεις ad hominem, δηλαδή εναντίον της ηθικής κάποιου ή της προσωπικότητας κάποιου να τους καταστρέψουν το όνομα ή και να τους καταστρέψουν τους ίδιους, να τους δολοφονήσουν. Και είμαστε σε μια εποχή που αυτά γίνονται. Είμαστε σε μια πραγματικότητα που βλέπουμε πολιτικέ δολοφονίε μέχρι και στη χώρα μα. Έχουμε πει ότι το πολιτικό προσωπικό, το κράτο, αυτό που λέγεται ελληνικό κράτο, είναι μια εγκληματική οργάνωση. Πόσο μάλλον οι κυβερνήσει και τα κόμματα. Αλλά προχωρούν σε πολιτικέ φημώσει μέχρι και σε, σε δολοφονίε χαρακτήρων και όχι μόνο. Και έχουμε συνέστηση αυτών των εγκλημάτων και αυτών των απειλών. Και σε αυτό το κανάλι. Επίση, ένα ακόμα ενδιαφέρον μάθημα, είναι ο στρατό, ο οποίο έχει δημιουργήσει ο αυτοκράτορα για να επιβάλλει την τρομονομία του, η πρετοριανή του. Αυτό και αν το βλέπουμε σήμερα, θα σας πω ότι υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις παντού στην ανθρωπότητα, επιβολής, όχι νόμου και τάξης, ειδικά η τάξη είναι μια, επιβολή, μια ε, τρισάθλια έννοια, επιβολής των αυταρχικών ηγετών. Και το βιώσαμε, για παράδειγμα προσφάτως στη χώρα, το βιώσαμε με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όταν έστειλε πρετοριανούς, τους χειρότερους των το χειροτέρων από τις από τα ΜΑΤ για να καταπνίξουν και να χτυπήσουν, να ανοίξουν τα κεφάλια ακριτών μα, οι οποίοι διαφυλάττουν την ασφάλεια τη πατρίδα μα στα σύνορά μα, στη Χίο και στη Λέσβο. Και το είδαμε βέβαια και με την προηγούμενη, ίσω και περισσότερο φασιστική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανοίγαν κεφάλια και συνταξιούχων, οι οποίοι θέλανε να ε, διαμαρτυρηθούν για την, ε, για την φτώχεια που του οδήγησε η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, αλλά και ανθρώπου που θέλουν να παρασπιστούν τη Μακεδονία από τι προδοσίε του. Βλέπουμε λοιπόν πώ η επιβολή τη τάξη γίνεται από τρομονόμου και το μακρύ χέρι, τη βία του κράτου που είναι αυτοί οι λεγόμενοι ε, πρετοριανοί, τα σημερινά μάτια. Άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν του ενδιαφέρει ποιου χτυπάνε, το μόνο του μοιάζει να παίρνουν το μισθό του, ακόμα και αν σκοτώνουν του συνανθρώπου του. Αυτή λοιπόν η αντίστοιχη εδώ στην ε, ε, περίπτωση του Ντιούν είναι η Σάρντου Η Σάρντου είναι ο στρατό, ο προσωπικό στρατό. Βλέπουμε εδώ πω πάμε από την έννοια τη ασφάλεια και του στρατού ενό έθνου στον προσωπικό στρατό του καθεστώτο. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, όσοι δουλεύουν και κυρίω όσοι είναι πιο κοντά στην εξουσία, ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα, άνθρωποι που είναι στην αστυνομία, για παράδειγμα, άνθρωποι που είναι κοντά στην κυβέρνηση, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπηρετούν. Δηλαδή, άνθρωποι, άνθρωποι που έχει διορίσει ο Αστυνομικό Μητσοτάκη στην κεφαλή των. Σωμάτων, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπηρετούν τον πολίτη και την κοινωνία. Υπηρετούν το καθεστώ. Είναι καθεστωτική, είναι προσωπικό στρατό. Είτε το Δέχονται είτε δεν θέλουν να δουν τη μαύρη πραγματικότητα, τη ζωφερή πραγματικότητα τη ύπαρξή του, είτε όχι, είναι καθεστώ. Και στηρίζουν το καθεστώ. Ε, αυτό ακριβώ είναι η Σάρντουγκαρ στην ε, ιστορία του Γιούν, Οι οποίοι μάλιστα είναι και εγκληματίε, του έχει παίρνει από τη φυλακή ο στρατό για να του ε, δώσει μια δεύτερη ευκαιρία με το να γίνουν ουσιαστικά ο κομματικό στρατό του. Και αυτό είναι ε, ένα παραλληλισμό εδώ. Η Σάρντουγκαρ είναι μια και εδώ η οίκη, γιατί και κράτο έχει το δικό του οίκο, τον οίκο των Κορίνο. Εδώ λοιπόν είναι και ένα ε, στρατός στρατό του οίκου του, η Σάρντουκαρ. Άρα βλέπουμε την ιδέα και των, τον, τον κομματικών στρατών. Ξέρετε πώ πολεμούν οι κομματικοί στρατοί. Αν πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε τι σημαίνει φοιτητικέ παρατάξει όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και στην κοινωνία. Οι νεολέ, οι ονέδ, φονέδ, είναι ομάδε βία και κομματικοί στρατοί. Είναι αυτά τα λεγόμενα τα παιδιά του κομματικού Σολίνα που γίνονται πρωθυπουργοί. Από εκεί που ανοίγαν κεφάλια, υπάρχει ένα στον Πειραιά για παράδειγμα, που ανοίγαν κεφάλια και βρίζαν, χτυπούσαν οι καθηγητέ, Πριτάνε κτλ. Του ανοίγαν τα κεφάλια, μετά γίναν βουλευτέ. Αξιοποιήθηκαν και υπουργοποιήθηκαν. Η Σάρντουκαρ, δηλαδή, η κομματική στρατή, οι ούνη, οι, οι τζιχαντιστέ, οι, δεν ξέρω πώ θέλετε πείτε του, οι σκοταδιστέ, εξοποιούνται από του οίκου, από τα κόμματα και γίνονται μέχρι και αξιωματούχοι, μέχρι και υπουργοί. Έχει, έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ο παραλληλισμό. Επίσης, ε, μου άρεσε επίσης πάρα πολύ η άποψη, το, το κομμάτι του Πολ, ε, το κομμάτι του Μεσσία, δηλαδή το φαινόμενο, το σύνδρομο του Μεσσία, πώς δηλαδή ένας λαός περιμένει σε ένα σωτήρα. Και αυτό, φίλε και φίλοι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα. Το συναντάω συνέχεια όπου συνομιλώ με ανθρώπους, περιμένουν πράγματι κάποιον σωτήρα. Δεν συνειδητοποιεί κανένα ότι... Δεν υπάρχουν σωτήρε. Ότι δεν υπάρχει ούτε ο Ανδρέα Παπαδρέων ήταν σωτήρα, ούτε ο Καραμαλής ήταν σωτήρα, ούτε ο Μακάρο ήταν σωτήρα, κανένα δεν ήταν σωτήρα. Ήταν άνθρωποι με τα λετώματά του σε μεγάλο βαθμό, επειδή έχω ορθογραφίσει εκτενώ και έχω γράψει εκτενώ, άνθρωποι που ήταν και άνθρωποι των ξένων. Πιο πολύ με του ξένου ήταν παρά με τον ελληνισμό. Δηλαδή ήταν ξένο σώμα ουσιαστικά και εμεί του αποκαλούμε ίσω νοσταλγικά σωτήρε και περιμένουμε κάτι αντίστοιχο. Περιμένουμε τι δηλαδή έναν ψευτοσωτήρα άνθρωπο των Αμερικανών να μα καταδυναστεύσει. Αυτό ζητάμε. Δεν συνειδητοποιούμε και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα του Τιούνιου, ίσω το μεγαλύτερο όλων. Και χαίρομαι που η ταινία δείχνει αυτή τη διαφορετική άποψη στου Φρέμεν. Κάποιοι δηλαδή οι νότιοι είναι φονταμενταλιστέ, πιστεύουν στι προφητείε ότι να, θα έρθει ο σωτήρα απ' έξω να μα σώσει. Κάποιοι άλλοι όμω, οι βόρειοι, που είναι πιο ε, διαφορετική άποψη και ιδεολογία, έχουν κριτική σκέψη, που η κριτική σκέψη είναι χαρακτηριστικό του ελληνισμού. Ξέρετε, γιατί για... γι' αυτό γεννήσαμε τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία, λόγω τη κριτική μα σκέψη. Έχουν την κριτική σκέψη λοιπόν να πούνε ότι για ποιο λόγο να χρειάζομαστε κάποιον ξενόφερτο, κάποιον άνθρωπο των Άγγλων, των Αμερικανών, Παπανδρέο Καραμαλή για παράδειγμα για να μα σώσει. Θα πρέπει ο σωτήρα να είναι ένα από εμά. Διότι σε διαφορετική περίπτωση ο ξενόφερτο, ξενογεννημένο, ξενοκίνητο, αργυρόνητο πολιτικάντη, μεσία, σωτήρα κτλ. Είτε είναι πολιτική φιγούρα, είτε είναι θρησκευτική φιγούρα, δεν έχει σημασία. Αυτά συγκεντρώνονται το πρόσωπο του Πολ Ατρίδη, αλλά αυτή η ξενόφερτη δύναμη που θα ήταν ανάμεσά μα θα ενέχει τεράστιου κινδύνου να μα καταστρέψει, να μα οδηγήσει σε διχασμό, το οποίο το βλέπουμε στο, δε, στο δεύτερο βιβλίο, στον Τουν Μεσία, Μεσάια. Εδώ φαίνεται ο διχασμό που σα αναφέρω μεταξύ των Φρέμεν, αλλά μπορεί να μα οδηγήσει και σε ακρότητε και σε εγκλήματα. Και είναι κάτι το οποίο ήδη από τι δύο πρώτε ταινίε το λέει ο Πολ, ο πόλο ο οποίο αποκτά την ικανότητα τη ενόραση της να έχει δηλαδή οράματα του μέλλοντο, διότι το μελάν στον μπαχαρικό αυτό είναι ψυχοτροπική ουσία και μπορεί να βλέπει πιθανά σενάρια στο μέλλον και βλέπει και ότι πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα τζιχάντ, έτσι αποκαλείται, για λόγου πολιτική ορθότητα ταινία την αποκαλεί θρησκευτικό πόλεμο, τζιχάντ. Την αναφέρει ο Χέρμπερτ, η ανθρωπότητα λέει μπορεί να οδηγηθεί σε μια ε, τζιχάντ στην οποία θα χάσουν τη ζωή του δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σε αυτό το σενάριο του σωτήρα μεσία ο Τρίδη. Άρα βλέπουμε ότι και ο ίδιο ο Μεσία, Μεσία ψευτομεσία, όπω θέλετε, θέλετε πείτε το, βλέπει την επικίνδυνοτητα αυτή τη λατρεία του σωτήρε και το να μην μπορεί να βασιστεί ο ίδιο ο πολίτη, οι πολίτε στη δική του δύναμη. Πόσο επικίνδυνο και αυτοκαταστροφικό τελικά είναι. Ξαναλέω, όσο επικίνδυνο και αυτοκαταστροφικό είναι για εμά, να βασιζόμαστε και να ελπίζουμε, να παρακαλάμε και να προσευχόμαστε σε του σωτήρε ε, πάνω στο άλλο, καβαλάρδες, υπότε, δεν ξέρω και εγώ τι, ενώ θα πρέπει να βασιζόμαστε στη δική μα δύναμη. Στο να οργανωθούμε σε ένα δίκτυο ανθρώπων δημοκρατία και αντίσταση για να προωθήσουμε οι ίδιοι τι δικέ μα αρχέ και αξίε, την ηθική μα και τα αιτήματά μας για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μεγάλα τα μαθήματα αυτά από τις ε, ε, θεωρίες περί μεσιανισμού και σωτήρων, εθνοσωτήρων και εθναρχών που προσφέρει το Dune και νομίζω ότι ειδικά ο ελληνισμό πρέπει, πρέπει να τα ακούσει. Επίσης μου άρεσε και κάτσα σαν μάθημα την μητέρα του Πόλα η Τζένιφερ, η, η οποία εντάσσεται και αυτή στην από ένα σημείο και μετά ο Πολ εντάσσεται στην, ε, στην, κοινωνία των Φρέμεν, γίνεται και αυτό Φρέμεν, γίνεται ντόπιο δηλαδή, όπω και ο Λόρεν τη αλλά εντάσσεται και η μητέρα του στην, των, στην, κοινωνία των Φρέμεν και εκεί υπάρχει αυτή η φήμη ότι η προφητεία ότι ο Πολ είναι ο σωτήρα απ' έξω, ο οποίο θα έρθει να μα σώσει, να μα ανοίξει τα μάτια, γιατί εμείς είμαστε, δεν είμαστε ικανοί εμεί. Είναι αυτή η ξενομανία που έχουν όλοι οι πολιτικοί μα, για παράδειγμα, οι πολιτικοί μα συχαίνονται που είναι Έλληνε. Γι' αυτό και έχουν αυτή την ξενομανία και μουδίζουν, κάθε αθλειότητα τη ηθικά παρικμασμένη Δύση, ιδίω στα κοινωνικά και τα πρόσφατα νομοσχέδια. Μπορείτε να το δείτε αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η προφητεία και η ξενομανία ότι θα έρθει κάτι ξένο να μα συνεπάρει και να μα σώσει. Δέχονται και την Τζένιφερ, τη μητέρα, σαν να είναι η ουσιαστικά η, ε, η Τζένιφερ στην κοινωνία των Φρέμεν και η ίδια για να δείτε το αδίστακτο της, πολιτική πολιτικής, προσπαθεί να χειραγωγήσει ιδίω τους πλέον ασθενείς, τους ασθενέστερους, τους όχι τόσο έξυπνους ή τόσο, όχι τόσο σοφούς ίσως από την κοινωνία των Φρέμεν, να καλλιεργήσει σε αυτούς την ιδέα ότι πράγματι ο γιος τη είναι ο σωτήρας. να θυμίζουν πράγματα αυτά. Εδώ έχουμε οικογένειε που μα κυβερνούν και εμφανίζονται μπατζανάκιδε, τελειωμένε αδερφέ, στι δυναστείε, στι εσχρέ δυναστείε που Καταδεδεθέντων τον Ελληνισμό όλα αυτά τι δεκαετίε, ιδίω μεταπολίτευση και πριν, βέβαια, και εμφανίζονται και λένε, Α, θα στηρίξετε τη θηγατέρα μου, ή θα στηρίξετε τον ανιψιό μου, τον αδερφό μου, ή να έχουν ικανότητα, να έχουν ελπίδα. Δηλαδή, είναι αυτό ακριβώ το, το σύστημα, το αδίστακτο, που εξαγοράζουν, ε, διορίζει δηλαδή η να εχουν ικανοτητα εχουν ελπιδα δηλαδη ειναι αυτο ακριβω ή η ανιψιά ή η, η αδέρφη του πρωθυπουργού κάποιον ας, από τη θέση τη αβουλευτή, και μετά λέει, Κοιτάξτε να δει, εγώ σε βόλεψα, ο αδερφό μου είναι σωτήρα, Δηλαδή είναι ένα μοντέλο των οίκων το οποίο ενέχει και αυτή την επιρροή των uh, πιο αδύναμων των αδύναμων κλίκων σε μια κοινωνία. Οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτές τις, σε αυτά, uh, τις προσπάθειες περί... να μας πείσουν περισσοτήρων και εθναρχών και τα λοιπά, Τα οποία ξαναλέω είναι πιο ζωντανά από ό,τι ποτέ σήμερα στον Ελληνισμό. Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με, την, uh, με τις συμμαχίες που αναγκάζεται να. για να δείτε πόσο αδίστακτη είναι η πολιτική, ιδίω η πολιτική που δεν έχει ηθική. Διότι από τη στιγμή που ο Πολ μαζί με τη μητέρα του Τζένιφερ υιοθετήσουν αυτήν την ιδέα του εθνοσωτήρα, ουσιαστικά ξεκινάει και η καταστροφή του. Διότι αυτά τα καταστροφικά σενάρια περί μεσία και σωτήρα οδηγούν στον αφανισμό όχι μόνο μια κοινωνία, αλλά και των ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι. Άρα εντάσσονται σε αυτή την καταστροφική πολιτική και εντάσσονται σε αυτή την, Αδίστακτη πολιτική διαμάχη την οποία τη βιώνουμε σήμερα παντού και δεν έχει ίχνος ηθική και δεν θυμίζει καθόλου σε τίποτα την πολιτική που είχε ο πατέρα του Πολ, ο Λίτο Ατρίδη και βλέπουμε τη διαφοροποίηση εδώ του Λίτο Ατρίδη με τον Πολ Ατρίδη και τη μητέρα του. Δεν έχουν την ηθική, δεν ακολουθούν την ηθική και βλέπουμε πω κινούνται πολιτικά στην, στον πολιτικό χάρτη και ενώ ο Πολ αγαπάει μια. Από του Φρέμεν και ζει μαζί τη, κάνει και παιδί μαζί τη μάλιστα. Η ταινία δεν το δείχνει αυτό, τα βιβλία το αναφέρουν. Ωστόσο αποφασίζει να παντρευτεί, και εδώ είναι ένα spoiler, θα σα πω πράγματα τα οποία θα τα δείτε στην ταινία. Δηλαδή, άμα θέλετε, μη συνεχίσετε, σταματήστε το βίντεο. Εδώ λοιπόν αποφασίζει να παντρευτεί την uh, κόρη, τη θυγατέρα του uh, αυτοκράτορα, ακριβώ για να μπορέσει να πάρει την αυτοκρατορία. Άρα για ένας πολιτικο, με πολιτικό τακτικισμό προσπαθεί και την χάνει να γίνει αυτοκράτορας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και το αδίστακτο τη ε, της πολιτικής. Είναι τε, πολλά πολλά τα μαθήματα. Δεν, μπορώ να, δεν, θέλω να μιλήσω παραπάνω, να μην γίνει ένα μεγάλο βίντεο εδώ, το, σημερινό. Θα ήθελα να το δείτε εσείς. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα εδώ προφανώ φιλοσοφικά μηνύματα περιβαλλοντικά μηνύματα, διότι εδώ μιλάμε για έναν πεθαμένο πλανήτη που θέλουν οι ίδιοι κάτι και να τον, ανα... Να τον αναγεννήσουν, αλλά δεν του αφήνουν οίκοι, κομματικοί στρατοί δεν του αφήνουν να σώσουν τον πλανήτη του. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για, τους, για την ανθρωπότητα, δεν αφήνουν του πολίτε να σώσουν τον πλανήτη του, και αυτό είναι ένα μάθημα. Θρησκευτικά μαθήματα πάρα πολλά. Ο ζηλωτισμό, η μοιοπική προσέγγιση στα σκεφτικά ζητήματα, τα οποία ιδίω αυτή τη στιγμή ο πλανήτη μα πολεμάει με, με ακραίε θρησκείε και η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του παγόβουνου, μάλλον βρίσκεται. Δρά σαν κυματοθράφιστη σε ένα επεκτατικό, ιδίω τουρκικό, τουρκική μορφή Ισλάμ, τζιχαντιστικό, ακραίο. Άρα, βλέπουμε, μα μαθαίνει, μα θυμίζει ο, ο Χέρμπερτ, τι σημαίνει ζηλωτισμό, τι σημαίνει φανατισμό σε μια εποχή που πολλοί στη Δύση, εξαγορασμένοι ίσω, ε, από τη μυσαλλοδοξία του και από τι ξενόφρατε ιδέε του, μισούν οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δική του κοινωνία και θέλουν να μαϊμουδήσουν κι αυτοί, ζητούν να έρθει εδώ το επικίνδυνο αυτό οι επικίνδυνε θρησκείε να έρθουν μέσα, να τι αγκαλιάσουμε και α μα φάξουν. Είμαστε σε μια τέτοια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη, όπου ο χθρό είναι εντό των πυλών και δεν είναι απλά άλλε θρησκείε, είναι και άνθρωποι που ποτέ είναι αυτοί του πολιτισμού, που ξαναλέω, επειδή μα εμποδίζουν και επειδή μισούν τον εαυτό του, στην κατάθλιψή του, δεν ξέρω, στα ψυχολογικά του προβλήματα, μα φέρνουν ενώπιον αυτών των επιθετικών ιδεολογιών, φιλοσοφιών και θρησκειών. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα. Πάρα πολλά τα σημαντικά μαθήματα. Θα ήθελα να το αφήσω εδώ, Ελπίζω να σα προβλημάτισα, να σα προκάλεσε λίγο το ενδιαφέρον να δείτε την ταινία. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, αν την είδατε, πώ αντιδράσατε, ποια ήταν τα δικά σα μαθήματα από αυτή την ταινία. Πολιτικά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά ίσω. Και α, τι συμπεραίνετε. Τι μοιραστείτε μαζί μα τα μαθήματα και τι σκέψει σα. Θα χαρώ πάρα πολύ να τι διαβάσω. Πράγματα που μου ξέφυγαν, πράγματα που μου έχουν διαφύγει. Αν έχετε διαβάσει τα βιβλία, μπορεί να προτείνετε ακόμα περισσότερα σημεία που μας είναι πολύτιμα για χρήσιμες πολιτικές πληροφορίες αλλά ε, νομίζω ότι αυτή, αυτό σε ένα πρώτο βίντεο πείτε μου κάτω στο σχόλιο, ωστόσο τη δική σας άποψη. Φίλε και φίλοι ε, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε μου αρέσει αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι κάντε γραφή πατήστε το καμπανάκι και σκεφτείτε αν θέλετε να γίνετε πάτρονας του καναλιού ή υποστηρικτέ μέσα από τη δικασία που περιγράφεται κάτω στην περιγραφή και όπως πάντα κοινοποιήστε το βίντεο σε όλου και φίλους. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. en este canal.